σήμερον ημών τα λαμπρά νικητήρια γέγονεν, σήμερον χαρά πανταχού της οικουμένης, σήμερον και τον αγγέλων ο Δήμος και πασών τον άνω δυνάμειον ο χορός, δια των ανθρώπων σωτηρίαν αγάλονται. από θανάτου γεγόναμεν αθάνατοι, από πτώσεως ανέστημεν, από ητήματος κατέστημεν νικητέ. Αγαπητοί μου αδελφοί, όλα γέμισαν με φως, ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια, ψάλλει γεμάτη χαρά η Εκκλησία μας κατά την ολόφωτη λειτουργία της Αναστάσεως, καλώντας μας και πάλι να εορτάσουμε από τα βάθη της υπάρξεώς μας την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού και να ζωογονηθούμε από το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα. Το ακτινοβόλο πρόσωπο του Αναστημένου Κυρίου μας διαλύει τη νύχτα του θανάτου, συντρίβει την φθορά κατακρίνει την αμαρτία, αγιάζει τον άνθρωπο και κενοποιεί τα σύμπαντα. Πάσχα γιορτάζουμε σήμερα, εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύρεων, Πάσχα ζωής και ελπίδος, πέρασμα δηλαδή από την αφιλόξενη χώρα των παθών, της υπαρξιακής φτώχειας της πνευματικής σκλαβιάς, στην αληθινή πατρίδα της θεοκοινωνίας. Είναι αλήθεια ότι γύρω μας μένεται ο κόσμος της αμαρτίας, το Πάσχα όμως μπορεί να γίνει το δικό μας πέρασμα στη μετάνοια, στον αγιασμό, στην αγάπη, στην αρετή, στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη που ελευθερώνει και τέλος την ίδια τη ζωή. Τότε θα συνειδητοποιήσουμε πως αυτή η κόλαση που δημιουργεί ο αφώτιστος, αμετανόητος και αυτοκαταστροφικός άνθρωπος δεν μπορεί να μας αγγίξει γιατί εν τέλει δεν μας αφορά. Το μέγα μυστήριο της ενδόξου Αναστάσεως του Κυρίου μας έχει μέσα του την δύναμη του ουρανού, γι' αυτό και μας ζωογονεί οντολογικός, σπάζει τις πλάκες που στέκουν βαριές πάνω από την καρδιά μας και μας οδηγεί λαμπροφόρου σε μια νέα ζωή, αυτή η άλλη βιωτή που ανατέλει από το κενό, από το άδειο δηλαδή μνημείο του Σωτήρος Χριστού, χαρίζεται από τον Κύριό μας τον κάθε άνθρωπο ως δυνατότητα ελευθερίας αλλά και προσωπικής ευθύνης. Εκείνος που ζει την Ανάσταση του Χριστού ως προσωπικό γεγονός γιορτάζει κάθε στιγμή την βεβαιότητα ότι νικήθηκε ο θάνατος και πλέον η ζωή πολιτεύεται. Με τον ζωηφόρο θάνατό του και την εκ νεκρών Αγία Ανάστασή του ο Χριστός άλλαξε την φύση του θανάτου, τον έκανε πέρασμα μία στιγμή στην πορεία μας προς την αιωνιότητα πάσχα στη ζωή, μεταμορφώνοντας την πιο επώδυνη ανθρώπινη τραγωδία σε αιώνιο θρίαμβο. Μη δεις, λοιπόν φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρι μας, του σωτήρος ο θάνατος. Ο Αναστάς Χριστός μας χαρίζει την δύναμη να αντιμετωπίζουμε την σκληρή πραγματικότητα της ζωής μας. Όταν οι διάφορες δοκιμασίες σκοτεινιάζουν το νου και την καρδιά μας, η γεμάτη αθανασία και φως ελπίδα, που αναβλύζει από το ζωηφόρο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, μας παρηγορεί, μας ενισχύει, μας χαριτώνει, μας λυτρώνει. Η πίστη στον Αναστάντα Χριστό και Θεό μας μεταμορφώνει τον άνθρωπο, γαλινεύει τη συνείδησή του, φωτίζει το σκότος, ιεροποιεί, ωρεοποιεί και νοηματοδοτεί τη ζωή και τον κόσμο ολόκληρο. Ας εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας σε εκείνο του οποίου ο εκούσιος θάνατος έγινε για εμάς ζωή. Αυτός μόνος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή, το φως και η αλήθεια του κόσμου. Χωρίς την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, όλα στην ανθρώπινη ζωή είναι αδύναμα, χλωμά, αδιέξοδα, τραγικά, αχάριστα. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο αναμάρτητος Κύριος μας δεν κρατήθηκε εχμάλωτος από τα δεσμά του Άδου, αλλά ως παντοδύναμος Θεός με την θριαμβευτική κάθοδό του στον Άδη έλυσε τα δεσμά της υπαρξιακής σκλαβιάς των ανθρώπων στο θάνατο και την αμαρτία. Μας ελευθέρωσε από τον φόβο και μας συνανέστησε στην δόξα και στην ομορφιά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή τη νέα χαρμόσυνη πραγματικότητα – το Ευαγγέλιο της χαράς και της ζωής διακονεί διαχρονικά μέσα στον κόσμο η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Αναστάσεως. Εκείνη ως φιλόστοργη μητέρα μας προσκαλεί να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να κτίσουμε ήθος αναστάσιμο στη ζωή μας, να κοινωνήσουμε της χαράς και της ευλογίας της λαμπράς αυτής ημέρας να στερεώσουμε ολόκληρη τη ζωή μας στη θεμελιώδη πίστη της Αναστάσεως, χωρίς την οποία χριστιανός δεν νοείται ούτε και υπάρχει. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η Ανάσταση του Κυρίου μας να γίνει το δικό μας Πάσχα, το προσωπικό πέρασμα του καθενός μας στην αγιότητα, την χαρά, την ευλογία, την ζωή και τελικώς τον ίδιο τον Χριστό το αιώνιο και μυστικό μας Πάσχα. Η δε χάρις και το άπειρον έλεος του εν δόξος εκ νεκρών αναστάντος Κυρίου Ιησού με τα πάντων ημών αδελφοί. Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευλογημένα, αναστάσιμα.